Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε αυτό εδώ το μακιγιάζ. Είναι ένα μακιγιάζ πρώτων εντυπώσεων. Θα χρησιμοποιήσουμε MUA, θα χρησιμοποιήσουμε COSRX, θα χρησιμοποιήσουμε L'Oréal, Revolution. Σας τα δείχνω έτσι σαν sneak peek. Στο σημερινό βίντεο θα βλέπατε κάτι άλλο, αλλά θα δείτε αυτό εδώ το μακιγιάζ των πρώτων εντυπώσεων. Είναι όσο επιτοπλίσαν τα προϊόντα που είδαμε την Κυριακή που μας πέρασε στο haul από την Αγγλία. Είμαι ευχαριστημένη, δεν είμαι. Θα δείτε κατά τη διάρκεια του βίντεο και θα σας πω και 10 γρήγορα tips για το καλοκαίρι και το μακιγιάζ που θα σας διευκολύνουν ώστε να κάνετε ένα πιο flawless look με γυαλάδες που να μην είναι όμως υδροτσίλες και να έχετε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Θα χαρώ να δω το like σας, το σχολείο σας, την εγγραφή σας, να με βρείτε στα social media γιατί εκεί τα λέμε πιο εμπεριστατωμένα και πάμε να ξεκινήσουμε. Πάρω το μισελάρ νεράκι από την Avène μαζί με λίγα πομπών για να πάρω όλη αυτή τη γλυτσολιπαρότητα που βλέπετε στο μέτωπό μου. Είναι ένα πολύ ωραίο μισελέρ νεράκι που μυρίζει αβενίλα, δεν ενοχλεί, δεν φαγουρίζει. Μου αρέσει και το συγκρίνω πάρα πολύ με αυτό από την Neutrogena που μου είχατε προτείνει. Δεν είναι το αγαπημένο μου όλων των εποχών γιατί και αυτό δυσκολεύεται λίγο στη μάσκαρα. Αλλά είναι πάρα πολύ decent, ok, η τιμή του είναι 12,70€, νομίζω με έκπτωση. Και αν δούμε τι έχει εδώ το χαρτάκι, κόκκους, κοκκίδια και μπίχλα. Θα αφήσω λίγο το δέρμα μου να αναπνεύσει πριν βάλω αντιλιακό και πριν περάσω στη βάση και θα πάμε στα φρύδια, γι' αυτό θα σας φέρω πιο κοντά. Θα πάρω ένα πινελάκι φρυδιών από τα H&M που έχω, δεν κυκλοφορεί νομίζω πια, και από ELF το Brow Lift που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα gel διαφανές, να αυξήσω λίγο τη φωτεινότητα. Για τα φρύδια μας παίρνω ελάχιστη ποσότητα με το σπούλι και έρχομαι και το τρίβω έτσι στο χέρι μου για να πάει σε όλο το σπούλι, να μην μείνει σε ένα σημείο και για να γίνει πιο μικρή ποσότητα γιατί αν βάλεις πάρα πολύ, αντίο. Αν έβρισκα κάθε φορά καθρέφτη, τα βίντεο δεν θα τραβούσαν 400 χρόνια. Βλέπετε πώς τα κοκαλώνει επάνω, δεν θα τα αφήσω έτσι, μην τρομάζετε. Δεν είναι ένα προϊόν που με έχει ξετρελάνει, σας το είπα και στο Instagram που σας έκανα το live. Τα κοκαλώνει, αλλά μετά δυσκολεύεσαι πάρα πολύ με οποιοδήποτε προϊόν να έρθει να γεμίσεις τα κενά. Πριν τα ρίξω λοιπόν, θα έρθω να γεμίσω τα κενά. Nars Suede Palette, γνωστή και αγαπημένη. Και έρχομαι λίγο να γεμίσω τα κενά. Χρησιμοποιώ πούδρα γιατί οποιοδήποτε το πινελάκι που έχω που είναι σαν μαρκαδωράκι της NYX δεν δουλεύει πάνω από αυτό το προϊόν, κολλάει κόλλα και ειλικρινά δεν βγάζει χρώμα. Τώρα είμαι σαν την Cruella De Vil, αλλά σε εσάς φαίνεται πάρα πολύ πιο έντονα από ότι είναι τα φρύδια μου. Επίσης μην ξεχνάτε ότι θα κάνουμε μακιγιάζ και στο υπόλοιπο πρόσωπο, οπότε μη μου τρομάζετε. Και ξανά έρχομαι με το σπούλι, λίγο εδώ, και τα φτιάχνω όπως τα θέλω. Και τα κάνω πριν, γιατί αν έχω foundation και κάνω όλη αυτή τη διαδικασία, θα το σηκώσω, θα κόψει βόλτες, θα λερωθώ κτλ. Κτλ. Ο Χριστός και Απόστολος Γκλέτσος. Προχωράω παράλληλα πρόσωπο μάτια, γιατί η παλέτα που θα χρησιμοποιήσω έχει αρκετό kickback και fallout, οπότε δεν θέλω να κάνω μια βάση η οποία μετά θα λερωθεί. Θα βάλω όμως ωστόσο στο πρόσωπό μου το Aloe Soothing Sun Cream από την COSRX. Είναι το αγαπημένο μαντιλιακό με SPF 50. Αυτό θα χρησιμοποιήσω φέτος σε θάλασσες και εκτές, δεν έχει χρώμα. Μυρίζει ανεπαίσθητα φρεσκάδα με φρούτα. Ανοιξιάτικα φρούτα. Επιτέλους έβγαλε λίγο ήλιο, παιδιά. Βρέχει όλη τη μέρα. Νιώθω ότι είμαι Λονδίνο, ενώ δεν είμαι Λονδίνο. Δυστυχώς. Το βάζω και μέχρι να απορροφηθεί πάμε να αποχρωματίσουμε τα μάτια μας. Παίρνω το Painterly Paint Pot της MAC. Με το μικρό μου δαχτυλάκι παίρνω μία ποσότητα. Και έρχομαι και αποχρωματίζω για να είναι δίκαιη η αντιπαράσταση των χρωμάτων της παλέτας στα μάτια μου. Ζητώ συγγνώμη για τα νυχάκια μου, τα κατασπάραξα. Η παλέτα που θα χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά σήμερα είναι από την MUA, η Μεταμόρφωσης Palette. Είναι αυτή εδώ πέρα η παλετάρα που έχει τα πάντα, εκπληκτικές αποχρώσεις.
Δεν είναι πάρα πολύ έντονες οι αποδόσεις και αυτό είναι καλό γιατί μπορούμε να χτίζουμε το αποτέλεσμα. Θα πάρω το πινελάκι το M330 από Morphe και θα πάρω την απόχρωση Delicate. Δεν έχει καθρεφτάκο, δεν με πειράζει καθόλου. Έχει αρκετό kickback, δηλαδή όταν πας να πάρεις σκιά φεύγουνε χρήματα. Πήρα μία beige σκιά για να σετάρω το πέντερλ της Pennypot, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να το σετάρετε. Δεν είναι τόσο κρεμούδες, γίνεται μάτι στο μάτι, αλλά εγώ θέλω να έχω έναν ωραίο καμβά, σεταρισμένο, προκαθορισμένο κτλ. Να αυξήσω κι άλλο τη φωτεινότητα. Να την αυξήσω κι άλλο, να μην κοιμηθούμε. Εδώ νομίζω είναι καλύτερα για να φαίνεται τι κάνω στα μάτια. Θα πάρω την απόχρωση Float, που είναι ένα μοβάκι πάρα πολύ ωραίο με το ίδιο πινελάκι. Δεν είναι πολύ έντονα τα χρώματα, είναι ένα wash of color, είναι δηλαδή ένα κάποια από τα χρώματα της παλέτης, γιατί κάποια είναι πολύ εκτυφλωτικά, θα τα δείτε στην πορεία. Αυτό είναι το δέρμα μου, το χρώμα του δέρματός μου λίγο πιο mauve. Δεν είναι έντονα, ξαναλέω, τα χρώματα, αλλά από κοντά κάνουν ένα πολύ ωραίο και ρομαντικό αποτέλεσμα και θεωρώ ότι για έναν αρχάριο make-up artist, για έναν αρχάριο μακιγιέρ, είναι ό,τι πρέπει τέτοιες παλέτες, ειλικρινά. Κοιτάω εδώ που έχω τον καθρεφτάκι μου, δεν σας γράφω. Τον καθρεφτάκο μου, ντε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ροζ mauve, my skin but better. Και αμέσως θα πάρω το In Bloom, που έχει και λίγο πορτοκαλί μέσα, κεραμιδί, κάπως έτσι, με το ίδιο πινελάκι. Και κάνουν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Το κρατάω από λίγο πιο χαμηλά για να μην γίνει τελείως πορτοκαλί το μάτι. Έχουν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα στο ότι φαίνεσαι βαμμένος, αλλά χωρίς να έχεις γίνει σκυλή. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι προσβολή, γιατί τα σκυλιά μια χαρά άνθρωποι είναι. Μια χαρά όντα είναι και τα λατρεύω. Να, αυτό είδατε πως ανέδειξε όλα τα χρώματα γιατί είναι πιο έντονο. Αχ, πείτε μου στα σχόλια, έχετε σκυλάκι, σας ζηλεύω. Από τώρα. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη φίλη του ανθρώπου η σκύλη. Και ακόμα και τα σκυλάκια που είναι λίγο πιο μεγαλόσωμα, πιο άγρια και μπορούν να τα φοβάμαι, κατά βάθος πιστεύω ότι έχουν ψυχούλα. Λοιπόν, και έτσι πως είμαστε, θα πάμε να πάρουμε την απόχρωση Psyche, Psyche, που είναι ένα ηριδίζον, τώρα τι να σας το πω, καφετίζει, ροζίζει, χρυσίζει, μπλεδίζει και θα το βάλω σε όλο μου το κινητό βλέφαρο. Είναι από τις πιο εκτυφλωτικές και πιο ωραίες γλώσσες σκιές της παλέτας, φαίνεται σαν να φοράς gloss στο μάτι και ανάλογα που κοιτάς φαίνεται μπλε, φαίνεται mauve. Είναι μία απόχρωση που μου θυμίζει πολύ τις υγρές σκιές Huda Beauty στην παλέτα της την Rose Quartz και είναι προφανώς και η αγαπημένη μου σκιά σε αυτή την παλέτα. Αυτή δεν έχει τόσο fallout, δηλαδή να πέφτει τώρα χρώμα, γιατί κολλάει σαν gloss στα μάτια. Αυτή που θα βάλω τώρα κάνει fallout και θα προσπαθήσω να προφυλακτώ, θα δείτε πώς. Θα πάρω την απόχρωση Instar και αυτή με το δάχτυλό μου, που είναι ένα γαλαζοπράσινο. Θα σταματούσε εδώ το μακιγιάζ, αλλά θέλω να δείτε και το κάτι παραπάνω από την παλέτα. Βάζω το χαρτομαντιλάκι από την άλλη πλευρά που είναι στεγνό ή πάρτε ένα καθαρό και το βάζω μόνο στο κέντρο του ματιού, γιατί θέλω να πετάξω, θα το κατεβάσω από την κόγχη. Το βάζω εδώ, στο κέντρο του ματιού. Και δια μαγείας, δεν λερώσαμε καθόλου το πρόσωπό μας. Παίρνω ό,τι έχει μείνει στο πινελάκι και διώχνω το σήμερα από την κόγχη, δεν το θέλω στην κόγχη μου. Το ίδιο κάνω και στις δύο πλευρές. Δεν ξεχωρίζεις που τελειώνει μια σκιά και που αρχίζει η άλλη, αυτή είναι η μαγεία του μακιγιάζ. Και όπως σας είπα, αυτή η παλέτα μπορεί να καλύψει όλα τα γούστα και αυτούς που θέλουν κάτι
πολύ πιο έντονο και αυτούς που θέλουν κάτι πολύ πιο φυσικό, τα έχει όλα. Θα ήθελα ίσως ένα πιο σκούρο καφέ για να τονίσω την εξωτερική γωνία, αλλά θα κάνουμε κάτι ανάλαφρο. Όσο γίνεται να κάνουμε ανάλαφρο σε αυτό το κανάλι. Για primer θα βάλω το Poreless Putty Primer της ELF και θα το βάλω, είναι έτσι μέσα, στη μύτη μου. Δεν έχω τελειώσει με τα μάτια, αλλά για να απορροφούνται οι φες στο πρόσωπο, σας είπα ότι θα το δουλεύουμε μαζί. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο primer, δυστυχώς δεν το βρίσκουμε Ελλάδα. Νομίζω το συγκεκριμένο, βασικά σας λέω ψέματα, το βρίσκουμε στο Bella Cosmetics. Θα σας τα αφήσω όλα κάτω σε link. Και κάνει μία απίστευτη θολούρα στους πόρους. Και πιστέψτε με, έχω πόρους έγινες αγκίστρια στη μύτη μου. Στο υπόλοιπο πρόσωπο θα βάλω πάλι από την ELF το Blemish Fatting Putty Primer, που είναι για τις κοκκινιλές, είναι και σε πράσινο χρώμα. Το έχω κατά χρησιμοποιήσει. Προσοχή, δεν είναι κορέκτορας. Απλά λίγο η πράσινη υφή του βοηθάει στο να καλμάρει τις κοκκινίλες. Τώρα είμαι εξτρά κόκκινη γιατί ακουμπάω το δέρμα μου. Μόλις ηρεμήσει θα δείτε ότι θολώνει την κοκκινίλα. Μυρίζει λίγο φρεσκάδα, χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να το χρησιμοποιώ σαν primer, το έχω φάει. Δεν κάνει όμως color correction, απλά λίγο ηρεμεί την κοκκινίλα και προστατεύει σαν στρώμα στο να μπει από πάνω το foundation κτλ. Θα πάρω για μάσκαρα την καινούργια The Falsies Surreal της Maybelline, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι τόσο μαύρη και είναι για καθημερινή χρήση, πιστεύω, πιο πολύ. Απλά θέλει να πάρει τον αέρα της. Δίνει όγκο και μήκος. Δεν είναι κάτι δραματικό, αξίζει τα χρήματά της, είναι μια ωραία μάσκαρα από τη Maybelline, απλά θέλει να πάρει λίγο τον αέρα της, γιατί την πρώτη μέρα παρά ήταν υγρή. Θα χρησιμοποιήσω σαν βάση primer και βάση το ELF Hello Glow Liquid Filter στην απόχρωση Light Medium. Το έχω ξαναδοκιμάσει, απλά είναι η πρώτη φορά που φοράω το δικό μου. Θα το χρησιμοποιήσω όπως χρησιμοποιούσα πέρσι το καλοκαίρι το Hollywood Flawless Filter της Arlo Tilbury σαν βάση. Απλά αυτό έχει γυαλάδα, okay, θα τη σετάρουμε με πούδρα, μην μου ανησυχείτε. Αλλά το συγκεκριμένο έχει και περισσότερη κάλυψη, κάτι που δεν είχε το Flawless Filter της Arlo Tilbury και είναι και σε πολύ καλύτερη τιμή, μακάρι να έρθει Ελλάδα. Θα πάρω το πινελάκι από Sephora το 47, που είναι έτσι πιο πλακέ. Είναι λίγο πιο πορτοκαλί από το δέρμα μου. Αλλά βλέπετε που δίνει μια κάλυψη εκτός από λάμψη. Και θα βάλουμε και concealer. Απλά δεν θέλω το καλοκαίρι να φοράω 400 βάσεις. Δηλαδή φτάνει που βάζουμε κρέμα, αντιλιακό, το ένα το άλλο. Εννοείται, εντάξει, ότι είναι ένα ανάλαφρο καλοκαιρινό μακιγιάζ. Και ότι δεν κάνει θαύματα, δεν καλύπτει τρομερά τις ατέλειες το ELF Hello Glow. Αλλά κάνει έναν ωραίο καμβά για να βάλεις λίγο concealer με περισσότερη κάλυψη και λίγη πουδρίτσα. Και δεν ξεχνάω ποτέ, μα ποτέ, το λαιμό. Για concealer θα πάρω το IRL Filter Finish Soft Matte Concealer στην απόχρωση σε 2, νομίζω έρχεται στο νοτίνο, δεν είμαι σίγουρη, έχει αυτό εδώ το βουρτσάκι. Θα βάλω λίγο εδώ. Εδώ έχω ένα σπυράκι, εκεί που θέλω να δώσω λίγο πιο πολύ φως, αλλά και κάλυψη. Το αποτέλεσμά του είναι soft matte, όπως το λέει και η συσκευασία. Δεν είναι ένα αφυδατικό αποτέλεσμα, αλλά μπαίνει στις λεπτές γραμμές, να το ξέρετε αυτό. Είναι για πιο νεανικές ηλικίες, θεωρώ. Αλλά έχει φοβερή κάλυψη. Χωρίς να έχουμε βάλει κάτι τρομερά καλυπτικό, όλο το πρόσωπο τώρα φαίνεται σαν πορσελάνινο, σαν αλαβάστρινο. Πάω λοιπόν να πατικώσω καλά, να μην μπει στις λεπτές γραμμές και αμέσως παίρνω την πούδρα της Sublime της Pat McGrath, το πινελάκι F58 της Φρεγιάρα. Παίρνω την Sublime Powder και σετάρω. Είναι για κάτω από τα μάτια αυτή η πούδρα, πανάκριβη.
Θεωρώ ότι δεν αξίζει τα χρήματά της γιατί είναι πάρα πολύ εύθραυστη, δεν είναι καλά πεπιεσμένη. Και θεωρώ ότι η Huda Beauty που είναι πολύ πιο οικονομική, θα σετάρω και όλο μου το πρόσωπο με αυτή την πούδρα. Εντάξει, όχι όλο το πρόσωπο, ευτυχώς το θυμήθηκα ότι έχω και cream bronzer να σας δείξω. Λίγο την Duff Zone και εκεί που παραγυαλίζω για να μην μου τρομάξετε. Παρόλα αυτά, το ότι μπαίνει στις λεπτές γραμμές και δεν είναι το αγαπημένο μου concealer, ξαναλέω, δείτε πόσο κάλυψη και ξεκούραση έδωσε στο μάτι. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Θα πάρουμε μια καινούργια κυκλοφορία από την MUA, το Bronzed Cream Bronzer στην απόχρωση Caramel. Είναι πολύ πιο μικρούλι από ό,τι το περίμενα, αλλά δεν με πειράζει γιατί μου αρέσουν τα πιο μικρά προϊόντα, μου δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάζω πολλά πιο πολλά. Πάρα πολύ ωραίο, με το πινελάκι του Foundation. Είναι bronzer, δεν είναι contour. Και μη φοβάστε, δεν υπάρχει λόγος. Θέλει πάρα πολύ καλό σβήσιμο. Να το ξέρετε αυτό. Όλα τα cream bronzer τα σβήνουμε πολύ καλά. Είναι στην απόχρωση Caramel, είναι λίγο πιο θερμό. Ίσως αν ξαναγόραζα, αν μου τελείωνε ή αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, να παίρνα λίγο την πιο ψυχρή απόχρωση, αλλά το καλοκαίρι. Φόραμε bronzer, θέλουμε να φαινόμαστε ηλιοκαμένοι. Βάζω και λίγο καημενό, καημενιά και στη μύτη μου και στο προγούλι, χωρίς να γίνω ουπαλούμπα. Μυρίζει και πάρα πολύ ωραία, σαν μπισκότο. Σου ρίχνει να το φας. Μ' αρέσει πάρα πολύ, σβήνει πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ βουτυρένιο. Και είναι πιο εκτοφλωτική η λάμψη του Hello Glow παρά η γλιτσιάδα του Cream Bronzer, γιατί μου είχε πει η φίλη Σοφία, μην πάρεις το Cream Bronzer, γιατί έρχεται καλοκαίρι και θα είσαι μέσα στην Νίλα. Δεν είναι έτσι, είναι πάρα πολύ ωραίο προϊόν, σχεδόν χάνεται στο δέρμα, κάνει φοβερό blend, το προτείνω, το αγαπώ. Λούτρο καμπινές από τη Rose Inc. Είναι η απόχρωση καμέλια, αυτό το υπέροχο blush, με το πινελάκι που βάλαμε bronzer και foundation. Και έρχεται και δίνει ζωή και νόημα σε αυτήν. Πάρα πολύ ωραίο ρούζ, δεν είναι baby pink, είναι ένα έτσι πιο κόραλο, ταιριάζει πολύ και με τα μάτια και λίγο στη μύτη και λίγο στο μέτωπο. Πάμε να σετάρουμε, με ό,τι έχει μείνει από πούδρα ξαναπερνάω λίγο την tough ζώνη μου, η οποία λαμπειρίζει και θα λαμπειρίζει μέχρι τις αιώνες των άπατων. Θα πάρω να σετάρω το bronzer μου με το Airbrush Bronzer στην απόχρωση 3 για κάποιο λόγο. Τη Charlotte Tilbury, θέλει απειροελάχιστη ποσότητα και τίναγμα. Ήθελα την απόχρωση 2 και όχι την απόχρωση 3, γιατί η απόχρωση 3 είναι λίγο κόκκινη για μένα. Δεν θα τελειώσει ποτέ γιατί έχει απίστευτη ποσότητα μέσα, να το ξέρετε. Αξίζει τα χρήματά ότι είναι από τις πιο ωραίες φόρμουλες bronzer που μπορείς να πάρεις, δεν κάνει κενά, δεν κάνει στάμπες. Δεν. Πανάκριβο. Charlotte Tilbury. Μορτιμάς λες, ναι. Σας το λέω να το ξέρετε. Θα πάρω το Cherub από Viv, της Jane Genevieve που είναι YouTuber. Είναι αυτό το πολύ ωραίο έτσι κοραλό. Όλα με το πινελάκι που έβαλα πούδρα. Προσοχή γιατί είναι πολύ έντονο ρούζ. Αλλά όταν θα είμαστε ηλιοκαμένοι, αν πάμε διακοπές και αν μας δει ο ήλιος. Είναι μια πολύ ωραία απόχρωση. Και έχουμε πει ότι βάζουμε έντονο ρούζ γιατί είναι το πρώτο που φεύγει. Γιατί για setting spray, σήμερα έχω φέρει το setting spray με αντιλιακό που σκυλοβρωμάει. Το Kula Makeup Setting Sunscreen Spray, η Kula, η Kula. Εγώ προτιμώ να το λέω Kula, πολύ αλήθεια ο Κυριάκος. Κλείνουμε μύτη, βρόγχους, πνεύμονες, τα πάντα για 5 λεπτά, να ψεκαστούμε, να έχουμε δίκτυ προστασίας και αντιλιακό. Αφού έχει δείκτη προστασίας και setting spray. Μπόχα! Παρ' όλα αυτά σετάρει πολύ ωραία το δέρμα, το οποίο είναι και πάρα πολύ ωραίο. Rare Beauty
Exhilarate Highlighter, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή στην αγορά κατά την άποψή μου. Με ένα Fun Brush από τα H&M βάζω την πιο εκτυφλωτική λάμψη της ζωής μου στα ζυγωματικά μου. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Ξέχασα να βάλω lip balm στην αρχή του βίντεο και αυτό θα το πληρώσω βάζοντας ένα ενυδατικό κραγιόν. Από τη L'Oreal Glow Paradise 191, το Nude Heaven, είναι αυτή. Η σειρά είναι αρκετά κρεμούδες, είναι σαν lip balm με χρώμα. Που είναι έτσι ζούμερο. Και ήρθε η ώρα να σας πω τις 11, 10 συν 1 συμβουλές που έχω να σας δώσω στο μακιάζ. Πρώτον, να βάζουμε primer στα μάτια αν δεν θέλουμε να έχουμε creasing, δηλαδή να μην μαζεύουν οι σκιές. Και σας προτείνω της MAC τα Pro Longwear που έβαλε και εγώ στο σημερινό βίντεο. Αυτό είναι λίγο πιο ροζ, beige. Είναι απόχρωση Painterly, ταιριάζει πάρα πολύ ωραία στο δικό μου skin tone, χρώμα δέρματος. Βάζουμε λοιπόν το primer γιατί απορροφάει τη λιπαρότητα, το σετάρουμε και με πουδρίτσα και έρχεται πολύ ωραία μετά και γράφει η σκιά συγκλονιστικά χωρίς να μαζεύει. Δηλαδή αν βάλεις concealer θα κάνει creasing, θα μαζέψει, σε κάποια σημεία θα χρειαστείς πολύ πιο πολύ πούδρα. Υπάρχουν και τα συγκεκριμένα primer από εταιρείες όπως η Fenty Beauty, η Rare Beauty, νομίζω έχει και η Huda. Δεν είμαι όμως σίγουρη. Δεύτερον, όταν θέλουμε μια σκιά αχνή να γράψει, χρησιμοποιούμε ένα setting spray. Καλό, όχι το συγκεκριμένο μαντιλιακό, σκυλοβρωμάει κιόλας, αλλά προσφέρει πολλά. Ένα setting mist. Παίρνουμε το πινελάκι μας, το ψεκάζουμε από μια σχετική απόσταση, το κάνουμε λίγο έτσι για να μην πάει με νερά τρέχοντα να κουμπίσει τη σκιά. Παίρνουμε τη σκιά που μας ενδιαφέρει που είναι λίγο πιο αχνή και ερχόμαστε είτε ταμποναριστά αν είναι glitter για να μην πέσει, είτε σέρνοντας είτε σβήνοντας, εξαρτάται σε ποιο σημείο και για ποια χρήση χρησιμοποιούμε αυτή τη σκιά και γράφει πιο εύκολα. Νούμερο 3. Αυτό που ξέχασα να κάνω εγώ σήμερα, για να μην έχουμε πετσάκια στα χυλάκια μας, για να μην έχουμε προβλήματα κτλ. Πάμε με ένα lip balm πριν ξεκινήσουμε το μακιγιάζ και ενυδατώνουμε τα χείλη μας. Το συγκεκριμένο είναι πανάκριβο, δεν χρειάζεται να πάρετε αυτό. Μπορείτε να πάρετε κάποιο της Lanez ή της Pao Pao, Dr. Pao Pao, είναι το Pao τρελά, εξαιρετικό. Αυτό είναι το Ultraviolet με SPF 50 στην απόχρωση ροζέ. Είναι και ροζ, είναι ωραίο. Ενυδατώνουμε τα χείλη πριν το μακιγιάζ για να τα έχουμε έτοιμα και juicy, να τα σενιάρουμε με χρώμα στο τέλος. Στο νούμερο 4 δεν ξεχνάμε το λαιμό μας, είπε και έβαλε λίγο παραπάνω bronzer. Τώρα εγώ δεν έχω να πάω κάπου, αλλά αν είχα θα βάφα μέχρι εδώ κάτω με bronzer για να μην υπάρχει αυτή η δυσχρωμία, η οποία το καλοκαίρι ψιλοεξαφανίζεται για να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί μαυρίζουμε εδώ πέρα, μαυρίζουμε λιγότερο στο πρόσωπο γιατί το προστατεύουμε με γυαλιά, με καπέλα, με αντιλιακά, για να μην έχουμε προβλήματα. Αχ, φαίνομαι σαν συγχυσμένη. Λες να είμαι? Βάφουμε λοιπόν όλο το λαιμό για να μην φαίνεται δυσχρωμία. Στο νούμερο 5, αν θέλουμε να καλύψουμε ένα σημαδάκι, ένα σπυράκι σαν αυτό που κάλυψα εγώ εδώ πέρα, πάμε με το concealer μας που ήθιστε να έχει περισσότερη κάλυψη και από το foundation. Πάμε τοπικά στο σπυράκι, αφήνουμε για λίγο μία στάμπα concealer και μετά πάμε ταμποναριστά και πολύ μαλακά με το χεράκι μας ή με το πινελάκι μας ή με το σφουγγαράκι μας και κάνουμε tap tap tap. Προσπαθούμε να σβήσουμε την περίμετρο από το σπυρί σημάδι και να αφήσουμε ποσότητα πάνω στο σπυρί. Δεν καλύπτεται η αναγλυφότητα του σπυριού, καλύπτεται όμως το χρώμα. Στο νούμερο 6, αν θέλω να μεγαλώσω τα χείλη μου, τα σημεία που έρχομαι και μεγαλώνω είναι αυτά εδώ. Ξεκινάει από τη μέση του χείλους, πάει εδώ, στην κούρμπα και μέχρι εδώ. Δεν μεγαλώνω δηλαδή αυτό το νι, εδώ από τη μέση. Μέχρι τη μέση. Αυτό εδώ το νι, αυτό εδώ το νι. Δεν το πειράζω γιατί θα φαίνομαι σαν πάπια, θα φαίνομαι παραμορφωμένη, λερωμένη και θα καταλάβει ο άλλος ότι έχω μεγαλώσει τα χείλη μου. Κάτι που θέλουμε να γίνει, να δει πιο μεγάλα χείλη ο άλλος, αλλά να μην καταλάβει το πώς έγινε αυτό. Να φαίνεται σαν φυσικό αποτέλεσμα. Στο νούμερο 7, αν μια σκιά τρέχει, δηλαδή παίρνει το πινέλο, σου βάζει τη σκιά και ξαφνικά σου φεύγει εδώ κάτω, σου φεύγει εδώ, σου φεύγει εκεί, σου κάνει εκεί. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει πάρει λάθο πινελάκι. Για παράδειγμα, εγώ το κάνω πάρα πολλέ φορέ λάθο αυτό. Όταν θέλω να βάλω σκιά στο inner corner, στην εσωτερική γωνία, χρησιμοποιώ το pinky μου, το οποίο ναι, μεν χωράει, αλλά έχει μεγάλη πρώτη φάλαγγα,
Οπότε ακουμπάει και εδώ, που εγώ δεν θέλω να βάλω σήμερα τόσο κάτω. Οπότε πρέπει να παίρνουμε ένα πολύ μικρό πινελάκι. Τώρα σας φέρω ένα παράδειγμα, αλλά ισχύει για όλες τις τοποθετήσεις σκιών. Παίρνουμε πάντα το κατάλληλο πινέλο. Μικρό πινελάκι και δουλεύουμε το σήμερ εκεί που θέλουμε μόνο. Στο νούμερο 8 μπορούμε να κάνουμε τα heel 90s που είναι πάρα πολύ της μόδας, δηλαδή το έντονο περίγραμμα και το λίγο πιο ασθενές μέσα, χωρίς όμως να είναι σαν να έχουμε φάει σοκολάτα και έχουμε λερωθεί και το μέσα έχει μείνει άθικτο. Πώς? Παίρνουμε το μολύβι μας, το βάζουμε, το πολύ πιο σκούρο, και με το δαχτυλάκι μας ή με ένα πινελάκι σβήνουμε προς τα μέσα. Όχι να χαωθεί τελείως, να κάνει ένα αντιγκρατάρισμα, να μείνει λίγο σκούρο έξω και λίγο χρώμα προς τα μέσα. Και μετά βάζουμε τα ταπ-ταπ στο κέντρο το κραγιόν που θέλουμε και είμαστε 90s χωρίς να είμαστε καραγκιόζιδες. Στο νούμερο 9, τον έχω και ένα εδώ να σας δείξω. Πείτε ότι αυτό είναι ένα τζέλ για τα φρύδια, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε άνετα, χωρίς χρώμα εννοείται, και για τις φύτρες των μαλλιών. Έχει βγει το συγκεκριμένο της Βάρτσκο, αυτό που είναι τρομερό, το Got To Be, που είναι και για τα φρύδια μάσκαρα και για τις φύτρες, αλλά οποιοδήποτε τζέλ φρυδιών που δεν έχει χρώμα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στα μαλλιά μας, στις φύτρες που εμένα ξέρετε ότι κάνουν πάρτι. Στο νούμερο 10 δεν ξεχνάμε ότι το setting spray μπαίνει πριν τη μάσκαρα, εκτός αν είμαστε σίγουροι ότι είναι αδιάβροχο αυτό ή είναι η αδιάβροχη μάσκαρα. Εγώ επειδή πάντα περιμένω να στεγνώνει η μάσκαρα, τη βάζω setting spray μετά τη μάσκαρα, αλλά επειδή περισσότεροι βιαζόμαστε όταν βαφόμαστε, πάρα πολύ απλά βάζουμε το setting spray και από πάνω τη μάσκαρα και από πάνω πούδρα. Δηλαδή βάζω setting spray σε τάρα, αλλά ειδικά αν είμαι λιπαρή, δεν ξεχνώ ότι πρέπει να πουδράρω για να σεταριστεί ωραία η λοσιόν που έχει πέσει από το setting mist. Και στο νούμερο 11, μία συμβουλή που με έχει βοηθήσει πολύ για να βάζω μάσκαρα, είναι να μην έχω τα μάτια μου ορθάνυχτα. Αν έχω τα μάτια μου ορθάνυχτα και πάω να βάλω μάσκαρα, βάφω κατευθείαν το μάτι. Αν τα έχω κανονικά ανοιχτά, ενδέχεται αν έχω μακριές λεωφορείδες, πάλι να βάψω εδώ πέρα. Αν τα έχω 50% κλειστά έτσι, και έρθω με τον καθρεφτάκο μου να βάλω έτσι μασκάρα, πιάνει και όλο το μήκος της βλεφαρίδας και δεν λερώνω το κάτω στεφάνι βλεφαρίδας και δεν φτάνει μάσκαρα μέσα στο δερματάκι του ματιού, στο βλέφαρο. Αυτά ήταν τα tips που είχα να σας πω, αυτό ήταν το μακιάζ που είχα να σας δείξω, ένα μεγάλο βίντεο, ελπίζω να μην σας κούρασε, να σας άρεσε, να περάσατε ωραία μαζί μου. All in all, από όλα τα προϊόντα σας δοκίμασα σήμερα, να εξαιρέσουμε τη βρωμομυρωδιά της βρωμομαρίας του Setting Mist, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Το μαλλί το έφτιαξα και τώρα δεν λέει να στρώσει και έχω βάλει και λακ και πραγματικά τζάμπα την έβαλα. Anyway, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, βρε παιδιά, παρακολουθήστε ακόμα ένα βίντεό μου και εμείς θα τα πούμε σε επόμενο. Γεια σας!